είστε? Εμείς το ίδιο. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, λοιπόν. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο σε αυτά που είπε ο κύριος Πλατής ή να έρθουμε στα δικά σας και τα κόστη? Ναι, τον άκουσα με προσοχή. Είναι συνηθισμένα νομίζω. Ναι. Αναφέρθηκε σε ότι έχουμε τους ξένους. Ναι, ήταν μια στρατηγική κίνηση και επιτυχημένη μέχρι σήμερα να έρθουν στην Κύπρο οι ξένοι επενδυτές, οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, υψηλά εισοδηματικά κριτήρια. Μας βοήθησε και το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στην Παλαιστίνη και ήρθαν τέτοιες εταιρείες οι οποίες έχουν όντως δημιουργήσει με ψηλά εισοδηματικά Με υψηλά εισοδήματα, τέλος πάντων, ναι. Έχουν πολλά λεφτά, έχουν, κύριε Γαβρίλη, πολλά λεφτά. Και έχουν, αυτό δεν είναι κακό. Αυτό που πρέπει και πρέπει να δούμε, το θέλουμε. Πρέπει να υπάρχουν και είναι τους ντόπιους πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Μάλιστα. Αναφέρθηκε ο κύριος Πλατής ότι ήδη γίνονται ενέργειες όπως το Δήμο Λαρνακός. Χτίζονται διαμερίσματα από τον οργανισμό αναπτύξης γης με χαμηλό κόστος. Στην Λεμεσό γίνεται προσπάθεια σε περιοχές πολύ καλές, όπως είναι στο Μολ της Λάρνακος. Πολύ καλές περιοχές. Στην Λεμεσό γίνεται οι ενέργειες για να ξεκινήσουν η ανάπτυξη πολυκατοικιών. Το σχέδιο είναι μέχρι 600 διαμερίσματα στο κέντρο της Λεμεσού, στον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Μιλάτε για τα έργα του ΚΟΑΧ τώρα, εσείς. Ναι. Mm-hmm. Είναι αυτά τα έργα θα δώσουν όθηση και θα βοηθήσουν τα χαμηλά εισοδηματικά ζευγάρια. Ναι. Εντάξει, όσο μπορούν να βοηθήσουν, γιατί και οι τιμές, ναι, μπορεί να είναι λίγο πιο χαμηλές, αλλά για κάποιο ζευγάρι, γιατί τα βγάζουμε εμείς μαθηματικά τώρα, θα πρέπει πάλι να κάνεις δάνειο. Και αν δεν έχεις βασικό και κάτι άλλο να δώσεις στην τράπεζα, έτσι να σου κάνει δάνειο έτσι εύκολα η τράπεζα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πρέπει να ίσως να γίνουν και κάποιες. Όπως ήταν ένα σχέδιο παλιά που ήταν με την προηγούμενη κυβέρνηση, είναι η επιδότηση του επιδοκίου. Ναι. Τουλάχιστον να ξέρεις ότι έχεις ένα σταθερό επιδόκιο. Σήμερα νομίζω ότι θα μειωθεί και το επιδόκιο 1% από το 4% θα πάει στο. Μειώνονται κάπου τα επιδοκία. Υποτίθεται έχουμε νέα μείωση επιδοκίου την Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μας είπαν ότι εδώ στην Κύπρο οι τρεις μειώσεις που θα έρθουν μέχρι την Πέμπτη. Είχαμε δύο, έχουμε ακόμα μία να μας έρθει. Εμάς μας έρχονται λίγο πιο αργά, ίσως επειδή είναι νησί και πρέπει να έρθουν με το πλοίο. Υπάρχει πρόβλημα στη διόρυγα, ναι, στη διόρυγα νομίζω. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Πόσο αυξήθηκε, κύριε Γαβρίλη, το κόστος για ανέγερση νοικίας? Το κόστος, όπως έχουμε αναφέρει, το κόστος ανέβηκε από το 20 μέχρι σήμερα. Έχει μείνει τα επίπεδα που ήταν από το. Έχει ανέβει δηλαδή από μετά τον κορονοϊό, την ενεργειακή κρίση και από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει κοντά στο 30% το κόστος κατασκευής. Πρόσφατα ανέβηκε και το κόστος κάποιων κόστος του εργατικού, το οποίο ήταν αναπόφευκτο να δοθεί η αυξήση στον κατασκευαστικό κλάδο με τη συλλογική σύμβαση. Έπρεπε να δοθούν, όπως αναφέρεται προηγουμένως, για να έχουμε, να μπορέσει να ανταποκριθεί και ο κόσμος στις ανάγκες του. Mm-hmm. Δηλαδή το τετραγωνικό κόστος, μέτρο θέλω να μου πείτε, γιατί τα καταλαβαίνω καλύτερα έτσι. Το τετραγωνικό μέτρο. Δεν μπορείς να πεις, ξεκινά από 1500 το κόστος κατασκευής. Νόμιζα είναι 1750 τα νέα δεδομένα. Ναι, και πάει μέχρι τις 3000. Καλά, μπορεί να πάει μέχρι τις 5, εξαρτάται αν θα βάλεις χρυσά πατώματα. Αλλά είναι στα 1500 το αρχικό. Το κόστος για να χτίσει κάποιος ο ίδιος ένα λογικό σπίτι. Ναι. Παίζει ρόλο, είναι στα 1500 με 1700, όπως τα αναφέρετε. Μάλιστα. Κάπου εκεί είναι. Μάλιστα. Ανάλογα με το που θα χτίσει. Ξέρετε, έχει ανέβει το κόστος. Δεν είναι μόνο το κόστος ενέργειας ή το κόστος των υλικών που έχει αυξηθεί. Είναι ότι πλέον τα σπίτια που χτίζουμε πρέπει να είναι ενεργειακά αναβαθμισμένα. Σωστό. Και αυτό να ανεβάζει κάπως το κόστος. Αλλά το έχεις μετά μια εξοικονόμηση στο κατά τη διάρκεια ζωής του σπιτιού ή του διαμερισμένου. Κύριε Γαβρίλη, μου θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχει κόσμος που αποφασίζει, πάει με τον εργολάβο, τον επιλέγει, είτε για να ολοκληρώσει το διαμέρισμα το οποίο επέλεξε από developer, είτε για να κάνει τα σχέδια για το σπίτι του.
και να τα κόβει τα πράγματα στη μέση ή να καθυστερούν να ολοκληρωθούν έργα λόγω του ότι υπάρχει αδυναμία στην πληρωμή. Δεν έχω ενημερωθεί για τέτοια φαινόμενα, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να είναι τούτο. Αυτό πρέπει να συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις όταν είναι ιδιωτική κατοικία. Ναι. Όταν στα χτίσεις από μόνος και εκεί ξεκινάς με έναν κόστο όπως αναφέραμε, μπορεί να σου λέει ο αρχιτέκτονας είναι 1.500-1.700 και στην πορεία να ανεβαίνει το κόστος σε 2.500 και να μην μπορείς ή 2.000 και να μην μπορείς να τα αποκριθείς και να έχεις κάνει έναν δανεισμό ο οποίος να μην μπορείς να τον καλύψεις. Ναι. Ή πρέπει να είναι και προσεκτικός ο κόσμος όταν πάει να αγοράσει τουλάχιστον για σπίτι και διαμέρισμα να είναι να ζητά και την βοήθεια του συνδέσμου. Ειλικρινά, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να σου λέει είναι 1.700 όπως αναφέρεται το τετραγωνικό, αλλά να μην περιλαμβάνει όλα αυτά που εσύ θα ήθελες ή θα νόμιζες ότι είναι στο συμβόλαιο που έχει υπογράψει. Μάλιστα, να διαβάζουμε πολύ προσεκτικά, παιδιά. Πρέπει να μελετούν τα συμβόλαια, να ζητούν πάντα τη γνώμη κάποιου ειδικού, είτε από το ΕΤΕΚ, και να μπορούσουν να είναι πάντα να ξέρουν ότι πρέπει να υπάρχει σε μία ανέγερση, είτε διαμέρισμα θα αγοράσουν, είτε θα χτίσουν σπίτι, υπάρχουν και αυτά που έχει στη γη και σου χτίζουν. Πρέπει να ζητούν πάντα τον αρχιτέκτονα, τον πολιτικό μηχανικό, να έχουν τα στοιχεία και να είναι σε επαφή με αυτούς για να δεσμεύονται και ήδη οι αρχιτέκτονας ή ο πολιτικός μηχανικός ότι το σπίτι θα έχει επίβλεψη, η οικοδομή θα έχει επίβλεψη και δεν θα είναι στην άγνοια των μελετητών και ο εργολάβος ή ο developer θα χτίζει από μόνος του και θα ζητά από μόνος του έξτρα για το οτιδήποτε. Για να μείνει το κόστος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, επειδή έχουμε. Ναι, τώρα, επειδή είπαμε και για τους developer και για όλα αυτά, εμένα μου ήρθε και λίγο στο μυαλό οι εγκλωβισμένοι αγοραστές, αυτούς που έχουμε. Και δυστυχώς τώρα προσπαθούμε να βρούμε λύση για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν πολύ εντάξει οι ίδιοι στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι developers δεν ήταν εντάξει στις δικές τους υποχρεώσεις και τώρα τραβάνε οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν εξεχρεώσει και ένα σπίτι και μπορεί φοβούνται αν θα το έχουν την άλλη μέρα. Εντάξει, υπάρχουν και εδώ, υπάρχουν. Ξέρεις, οι περισσότεροι developers αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια μιας, όταν υπάρχει ανάπτυξη. Μάλιστα, ναι. Όταν φουντώσει το πράγμα. Ναι. Όταν φουντώσει, στην φάνεια μπαίνουν πολλοί, είναι ζήτηση μεγάλη και έτσι μπορεί να βρίσκει επιχειρηματίες ανάπτυξης που ασχολούνται με τα κίνητα, οι οποίοι να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν και να χτίζουν σε μια φάση που χτίζουν περισσότερα από αυτά που είναι δυνατότητες τους. Και να μην πωλήσουν και έτσι να μείνει εκτεθειμένος ο κόσμος. Αυτό είναι συνέβη και την περίοδο του 10. Ναι, έχουν φύγει, έχουν εκλείψει δηλαδή από το σύνδεσμο τέτοιου είδους καταστάσεις ή και αν δεν έχουν εκλείψει εσείς τους διώχνετε, κύριε Γαβρίλ. Εμείς έχουμε τους εργολήπτες και τους, πρώτα ξεκινούσαν σαν εργολάβοι και μετά... Ναι. Προχωρούν σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, γίνονται developers, θα πούμε. Άρα δεν είναι σε εσάς πλέον. Είναι και σε εμάς, πρέπει να είναι και σε εμάς, πρέπει να ανοίγουν κάπου. Mm-hmm. Απλά αποφασίζουν να μην ανοίγουν σε κανένα. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατάλαβα. Είναι το πρόβλημα που πρέπει να δούμε να λύσουμε. Υπάρχουν και άλλα με τα θέματα του τα εργατικά, πως, που εργοδοτούν προσωπικό πολύ, που μπορεί να είναι ή να έχουν υπεργολαβίες που να μην είναι. Νόμιμη ή να η αδήλωτη εργασία έφτασε στο 13%. Βεβαίως έρχεται διπλασιασμός των προστήμων. Ελπίζω να βάλουν νουν όσοι εργοδοτούν παράνομους. Πρέπει να γίνουν. Έχουμε και κάποιες άλλες σκέψεις μαζί με τον Υπουργό και με την ΟΕΦ. Τα συζητούμε για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε ή να μειώσουμε το λαγιστό. Αυτό είναι το πρόβλημα που πλέον είναι πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία τουλάχιστον. Μάλιστα. Μέχρι και σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήμουν πολύ πιο χαρούμενη να μου λέγατε ότι όλα πηγαίνουν πολύ καλά και ότι έχουν πέσει οι τιμές. Αλλά εδώ θα είμαστε. Δυστυχώς οι τιμές δεν θα μειωθούν. Απλώς πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα για να. Ο κόσμος πρέπει, το είπαμε πριν 3 χρόνια, δεν φαίνεται να μειώνονται τιμές. Μάλιστα.
Θα τα λέμε όμως. Να είναι προσεκτικός ο κόσμος. Να είναι προσεκτικός ο κόσμος, ναι, όταν αγοράζει. Εγώ το κρατάω να διαβάζουμε καλά τα συμβόλαια, όπως μας είπατε, να μπορούμε να παίρνουμε και τηλέφωνο να μαθαίνουμε. Θα τα λέμε πιο συχνά τώρα και να, από εδώ και πέρα. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Γαβρίλη μου. Καλημέρα.